Γεια σας φίλοι μου, τέλος Οκτωβρίου, τέλος εποχής, τέλος καλοκαιριού και μπαίνουμε στο χειμώνα. Πάμε να καθαρίσουμε το κυπάκι μας το καλοκαιρινό, θα μαζέψουμε τα τσέρι μας τα τελευταία, λίγες πιπεριές και λίγες μελιτζάνες που έχουν μείνει. Και θα πάμε να πάρουμε τις ρίζες και ό,τι μείνει, να τα πάμε στο κομποστοποιητή. Έχουμε ήδη βάλει λαχανικά για το χειμώνα μας, έχουμε ήδη βάλει τη χειμερινή μας καλλιέργεια. Και πάμε να ξεκάνουμε την καλοκαιρινή και του χρόνου να είμαστε καλά. Για κοιτάξτε, ούτε τα μισά δεν έχω μαζέψει. Κοιτάξτε πόσο μαζεύτηκαν. Από 10 τετραγωνικά κήπο, όλο το καλοκαίρι φάγαμε σαλάτες πλούσιες, δώσαμε σε φίλους και γνωστούς και ακόμα βγάζει. Πήγε καλά και ο καιρός βέβαια φέτος το φθινόπωρο, αλλά ακόμα βγάζει. Θα συνεχίσουμε να τα μαζέψω όλα και έχω κάνει και ένα καρότσι ήδη για το κομπόστ. Και εδώ, στο πύργο μας, σε όλους τους πύργους, αλλά σε αυτόν περισσότερο, θα δείτε έκαναν την εμφάνισή τους. Ενώ πέταξε και στα περιφερειακά η πατάτα μας, έκαναν την εμφάνισή τους σαν λιγκαράκια. Και κάποια, τις φύτρες που βγαίνουν, αν μπορείτε να παρατηρήσετε, τις τρώνε πριν καν πετάξουν. Οπότε πρέπει να βάλουμε, να ψεκάσουμε και τα σαλιγκαράκια μας να φύγουν από εδώ. Για να μας αφήσουν την πατάτα μας στην ησυχία της. Θα ψεκάσουμε και γύρω γύρω. Από εκεί που έρχονται. Ήρθαμε τώρα στο λιοστάσι μας. Θα προσθέσουμε λίγες σελίτσες. Γιατί οι ελιές ποτέ δεν είναι αρκετές. Φέτος τις περιποιηθήκαμε λίγο. Βλέπετε είναι, κάποιες είναι πολύ φορτωμένες. Έχουν πετάξει και βλαστάρι. Τις προσέξαμε λίγο το νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτές είναι πενταετίας. Ποιο είναι το λάθος που έκανα εδώ? Άφησα πολύ μεγάλους διαδρόμους. Όχι ανάμεσα στις ελιές, αλλά στις άκρες του χωραφιού, αριστερά και δεξιά. Σκέφτηκα ότι να είναι προσβάσιμο το κτήμα από όλες τις πλευρές και έτσι άφησα ένα μεγάλο διάδρομο περιμετρικά 12 μέτρων. Και τώρα το μετάνιωσα και θα πάμε να προσθέσουμε λίγες. Θα προσθέσουμε άλλες 32. Πάμε να το κάνουμε. Και αφού μοιράσαμε τις σελίτσες μας στο περίπου, κατά μήκος, τι έκανα, πήρα δύο πασάλια και έδεσα σπάγκο. Και απλά το σημάδεψα, ανά 6 μέτρα, το σημάδεψα με ένα σπρέι. Και έχω αφήσει δίπλα τις σελίτσες μου. Κοιτάξτε πόσο μεγάλος ήταν ο διάδρομος. Και τώρα με τις ελιές μας θα έχουμε αρκετό περιθώριο και από το φράχτη που έχουμε τα ζώα μας και με τις προηγούμενες ελιές. Έτσι κι αλλιώς θα αφήσουμε ένα κεντρικό διάδρομο για να περνάει το αγροτικό μας από την άλλη πλευρά και όλες οι μεταφορές μέσα στο χωράφι, στα κάθετα δηλαδή, μπορούν να γίνουν άνετα με το κουμποτάκι. Ακόμα και στη συγκομιδή όταν μαζεύουμε τις ελιές, τα τσουβάλια μπορούμε πολύ εύκολα να βάζω μια παλέτα πάνω στο ρίπερ που φοράει το κουμπότα και ακουμπάω επάνω τα τσουβάλια και μπορώ να τα βγάζω έξω από κάθε κάθετα. Αυτό λέμε όταν μεγαλώσουν οι ελιές, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα να περάσουμε στα κάθετα και με το αγροτικό. Έχουν μεγάλη απόσταση ακόμα μεταξύ τους. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό εργαλείο που δεν θα έπαιρνα την απόφαση αν δεν το είχα, πιστεύω, να προσθέσω τις ρίζες, είναι αυτό που θα σας δείξω τώρα.
Δραματουργή Αρίδα. Και έτσι τώρα, πολύ απλά, σε χρόνο δετέ που λέμε, αφού έγιναν οι τρύπες μας, μπορούμε να τις κάνουμε και λίγο μεγαλύτερες από ό,τι χρειάζεται για να είμαστε σίγουροι. Έτσι κι αλλιώς γίνεται πανεύκολα. Και θα πατήσουμε για να πάρει καλά, να έρθει σε επαφή το χώμα που ήταν μέσα στο σακίδιο με το καινούριο χώμα της σελίτσας μας. Κοιτάζω πάντα να αφήνω έξω τον πόλι, να μην χώνεται και τον πόλι μέσα, δηλαδή εδώ που ξεκινάει το καινούριο εμβόλιο, να είναι πάντα να έχει 2-3 πόντους διαφορά από το έδαφος. Τα εμβόλια αυτά είναι πολύ καλά. Τα έχουμε πάρει από ένα φυτώριο εδώ της περιοχής μας, που ασχολείται χρόνια με τη δουλειά. Και μας είπε ότι φέτος ήταν πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Για να δούμε. Να είναι καλώτιχα. Και καρπερά. Πάμε να συνεχίσουμε. Βάλαμε όλες τις σελίτσες στις μεγάλες μας σειρές. Και τώρα πάμε να βάλουμε σε μία πλευρική. Τις έχουμε βάλει στο καροτσάκι μας, τις τελευταίες. Και να βάλουμε μια σειρά και εδώ. Εδώ ο φίλος μας ο Υπναράς. Θα του χαλάσουμε τη βολή. Πάμε να ξημοιράσουμε. Και να κάνουμε εκ νέου τρύπες. Έχουμε σημαδέψει πάλι με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα προηγουμένως. Αφήσουμε τις σελίτσες στο περίπου και αφού βάλαμε και τη τελευταία μας, πάμε να βάλουμε το πασαλάκι για να τη δέσουμε. Κοιτάζω να το βάζω να έχει τουλάχιστον 10 πόντους διαφορά, να μην πάει στο ρίζωμα τώρα που είχε ήδη ελιά μέσα στο σακουλάκι της. Λίγο πιο δίπλα. Έτοιμο. Να προστατέψουμε τις νεαρές ρίζες μας από τους δυνατούς, όταν έχει δυνατό αέρα και κακοκαιρία. Θα την έχουμε δεμένη, έτσι ώστε να μην σπάσει ο βλαστός της που είναι τρυφερός ακόμα. Και πάμε να δέσουμε. Ένα κομμάτι, σπάγκο ή οτιδήποτε, ερχόμαστε και κάνουμε το 8. Εδώ. Γυρνάμε πάλι. Και σφίγγουμε στο σωλήνα. Που στηρίζει. Αλλά θέλουμε να έχει ένα περιθώριο η ελιά μας, να κινείται ελεύθερα, αλλά να μην την αφήνει να πάθει ζημιά από τον καιρό. Δεν της αφήνει ένα περιθώριο να κινείται, αλλά να μην πάθει ζημιά. Να μην την αφήνει να πέσει κάτω και να σπάσει το βλαστάρι της που είναι φρέσκο. Και αφού τις δέσαμε όλες, απλώσαμε τα λάστιχά τους και τώρα θα πάμε να κάνουμε τρύπες. Για να βάλουμε τα μπεκάκια τους. Έχουν ανάγκη από πότισμα τις πρώτες μέρες. Και ερχόμαστε φίλοι μου σε κάθε ρίζα. Τι χρειαζόμαστε? Ένα σωληνάκι με μια υποδοχή αρσενικό για Φ6 και μια θηλυκή υποδοχή Φ6. Το μπεκάκι μας και μια σγρόπια. Στην οποία θα χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε την τρύπα μας. Βάζουμε
βάζοντας την υποδοχή, πιέζουμε από πάνω με την ίδια τη σκρόπια μέχρι να μπει μέσα η υποδοχή Φ6. Βάζουμε το σωληνάκι μας. Και πάνω το μπεκάκι μας. Και είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε σε όλες να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Άμα να το δούμε λίγο και πώς δουλεύει. Το αφήσω λίγο ανοιχτό στην αρχή. Και με το που ξεκινάει, βιδώνοντας το μπεκάκι, ελαττώνουμε την ποσότητα του νερού. Αυτό είναι μια χαρά. Πάμε να κάνουμε και τις άλλες. Τις ετοιμάσαμε όλες λοιπόν, με τα μπεκάκια τους, δεμένες, τους πασάλους, για να μην έχουμε πρόβλημα από την κακοκαιρία και το δυνατό αέρα. Και περιμένουμε να γίνουν σαν αυτές, τις παλιές μας. Και να μας δώσουν καρπό. Βέβαια, βάζοντάς τες, μη σας κρύψω, ανακαλύπτω συνεχώς κι άλλα κενά στο χτήμα και δεν αποκλείεται σε αυτό το κενό που έχουμε εδώ, τον κεντρικό διάδρομο του χρόνου, να είμαστε καλά, να προσθέσουμε και μία σειρά εδώ. Τώρα είχαμε 165 και με τις 32 που βάλαμε πήγαμε στις 197. Και μου ταιριάζει ο αριθμός 23 για αυτή τη σειρά και λέω να τη στρογγυλοποιήσω στις 220. Να είμαστε καλά, θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε το χώρο, πώς θα είναι ο χώρος διαχειρίσιμος φέτος που θα τις μαζέψουμε και πώς θα μπορούμε να πηγαίνουμε μέσα στους κάθετους διαδρόμους και του χρόνου να είμαστε καλά, μπορεί να προσθέσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε φίλοι μου. Να είστε καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχνάτε να πατάτε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο.